Ευχαριστώ πολύ. Έγινε μια πολύ αρκετά ολοκληρωμένη τώρα εισαγωγή. Εγώ με έχουν καλύψει οι συναδελφοί, αλλά θα προσπαθήσω να τονίσω ορισμένα άλλα σημεία του θέματος. Και μάλιστα το ανοίγω και λίγο, έτσι ώστε να μιλήσουμε για τις συνέργειες μεταξύ και άλλων προγραμμάτων της περιοχής και μετά ένα τρόπο πρώτη συζήτηση περί υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Πάω ένα βήμα πίσω για να εξηγήσω για τη μακροπεριφέρεια τι είναι, πού βρίσκεται, από πότε κλπ. Γιατί δεν είναι όλοι φυσικά ενήμεροι για αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά που μια μακροπεριφέρεια κατεβαίνει μέχρι την Ελλάδα. Ας πάμε λίγο πίσω, την κατάσταση που επικρατούσε πριν το 2014 μέσα στα λεγόμενα τα ΕΣΠΑ μας, τα κοινοτικά μας πλαίσια στήριξης κλπ. Είχαμε δύο μεγάλους, ας το πω έτσι, τομείς, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Interreg, και τα πρώτα ψήγματα μακροπεριφερειών, μακροπεριφερειακών στρατηγικών, το ΜΠΣΥΓΜΑ, που ξεκίνησαν από τη Βαλτική και το Δούναβι, που δεν αφορούσαν την Ελλάδα ή καμία άλλη χώρα της Μεσογείου. Και επίσης είχαμε τον άλλο πολύ μεγάλο τομέα με τα πάρα πολλά χρήματα, τους προϋπολογισμούς, που ήταν τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα ΠΕΠ. Αυτά πριν το 2014. Τώρα, από το 2014 και μετά, και μέσα στο νέο κανονισμό, έτσι έχουμε μία νέα πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Έχουμε μία τώρα μεγαλύτερη παρουσία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, και αυτόν το σίγμα θήτα λάμδα είναι οι στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών, θαλάσσιας λεκάνης, έτσι είναι και αυτό καινούριο σχετικά. Αυτά όλα εμπλέκονται τώρα πλέον μεταξύ τους, τα επιχειρησιακά και τα ΠΕΠ. Πρέπει να έχουν συνέργειες με τα προγράμματά μας, τα Interreg και της εδαφικής συνεργασίας, και όλα αυτά να είναι υπό ένα πλέγμα μακροπεριφερειακό. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτές είναι οι μακροπεριφέρειες. Πάνω αριστερά η Βαλτική, στη μέση ο Δούναβης, δεξιά κάτω η Αδριατική Ιόνιο. Έχουμε μια καινούργια στρατηγική από το 2015, θα τη δείτε, τώρα προετοιμάζεται, είναι η αλπική των Άλπαιων δηλαδή, και υπάρχει η θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού ωκεανού, που είναι η δεξιά κάτω. Αυτές είναι προς το παρόν. Εδώ έπρεπε να υπάρχει ένας χάρτης όμως, πώς πάμε πίσω. Δεν υπάρχει ο χάρτης. Είναι ο χάρτης, ήθελα να σας δείξω, θα τον δούμε εδώ, δεξιά πάνω, της Αδριατικής Ιωνίου. Η Αδριατική Ιόνιο είναι η πρώτη μακροπεριφέρεια η οποία κατεβαίνει πιο νότια και η οποία καλύπτει και την Ελλάδα. Αποτελείται από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέλη, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Κροατία, και 4 μη μέλη, υποψήφια για ένταξη, που είναι η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη και η Αλβανία. 4 και 4. Ο γενικός στόχος, ας μην μπούμε στη λεπτομέρεια, διότι είναι η βελτίωση της ζωής μας γενικότερα σε αυτή τη μακροπεριφέρεια που είμαστε, μέσω της ελκυστικότητας, της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη στρατηγική. Ένας δευτερεύων στόχος, αλλά πάλι επίκαιρος, είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Να πω ότι προέρχεται από η μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου προέρχεται από την θαλάσσια στρατηγική, θαλάσσιας λεκάνης στρατηγική Αδριατικής και Ιωνίου. Γι' αυτό έχει και ένα πολύ έντονο χαρακτήρα και χρώμα θάλασσας, θαλάσσιας ανάπτυξης, γαλάζιας ανάπτυξης. Ένας πρώτος πυλώνας είναι το Blue Growth, η γαλάζια ανάπτυξη, όπου ανήκουν οι υδατοκαλλιέργειες και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα, τη διασύνδεση με την έρευνα και την τεχνολογία και σε θέματα θαλάσσιας ανάπτυξης. Έχει συντονιστεί και συντονίζεται ακόμα ως
πώς να το πω, ομάδες καθοδήγησης δημιουργούνται από την Ελλάδα και από το Μαυροβούνιο. Ο δεύτερος πυλώνας λέγεται διασύνδεση και είναι μεταφορές ουσιαστικά και ενέργεια, έτσι, τα δίκτυα και όλα αυτά. Αυτός ο πυλώνας συντονίζεται από την Ιταλία με τη Σερβία. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ποιότητα του περιβάλλοντος. Έχει και βιοποικιλότητα, έχει τόσο στην περιβάλλον θαλάσσιο όσο και στην ξηρά. Αυτός ο πυλώνας συντονίζεται από τη Σλοβενία και την Βοσνία-Ερτζεγοβίνη. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι ο βιώσιμος τουρισμός, που συντονίζεται από την Κροατία και την Αλβανία. Κάτω δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά σε αυτή την... Υπάρχουν κάποιες οριζόντια θέματα που εμπεριέχονται σε κάθε ένα από αυτούς τους πυλώνες, και είναι η επέκταση, η βελτίωση των διαχειριστικών και διοικητικών ικανοτήτων, έτσι, το capacity building, και επίσης η έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οριζόντια σε όλους τους τομείς. Τώρα, αυτή είναι η στρατηγική, και όταν μιλάμε για στρατηγική δεν μιλάμε για χρήματα. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό και πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Δεν μιλάμε για λεφτά, τα λεφτά έρχονται μετά εφόσον η στρατηγική είναι καλή και μπορείς να τα προσελκύσεις. Αυτό είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι μαζευόμαστε πολιτικά αυτές οι χώρες, κάνουμε τα σχέδιά μας, κάνουμε το action plan, το οποίο και εγκρίθηκε μέσα στη χρονιά. Έχουμε τις βασικές μας προτεραιότητες, που είναι πάρα πολύ στοχευμένες για να μην είναι 100.000 προτεραιότητες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Προσπαθούμε να είμαστε συγκεκριμένοι, στοχοθετημένοι, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι μηχανισμοί οι οποίοι θα κινητοποιήσουν το χρήμα. Ποιοι είναι τώρα οι μηχανισμοί αυτοί? Καταρχήν, πώς θα κινητοποιηθεί το χρήμα για να έρθει προς τη μακροπεριφέρεια? Θα πρέπει φυσικά η μακροπεριφέρεια να πείσει τους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται τους κοινοτικούς και άλλους πόρους ότι αξίζει τον κόπο να δαπανηθούν χρήματα προς αυτήν. Και κυρίως αυτό γίνεται μέσω των δομών του governance που λέμε εμείς, αλλά ουσιαστικά είναι οι δομές από την πολιτική συνεργασία που υπάρχει, την συντονιστική συνεργασία, το συντονισμό μέσω των λεγόμενων steering groups, ομάδες καθοδήγησης, που είναι τα λεγόμενα, συνήθως είναι οι φορείς και τα υπουργεία, τα θεματικά των πυλώνων που είδατε, των δύο χωρών, όλων των χωρών, συγγνώμη, και επίσης οι φορείς σε τρίτο επίπεδο, οι φορείς, οι πλατφόρμες των φορέων και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δηλαδή οι περιφέρειες, οι δήμοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αυτούς που λέμε stakeholders γενικότερα, αυτοί θα, μέσω ενός μηχανισμού που τώρα δημιουργείται αυτή την εποχή που μιλάμε, μέχρι την αρχή της επόμενης χρονιάς, θα υπάρξει η οριστικοποίηση των έργων και των προτεραιοτήτων και των δράσεων της μακροπεριφέρειας. Ταυτόχρονα όμως, η μακροπεριφέρεια, και είναι μέσα στον κανονισμό επίσης, αυτό γραμμένο, καλύπτεται χρηματοδοτικά από τα προγράμματα των διαφόρων χωρών που ανήκουν στην περιφέρεια αυτή, τα ΕΣΠΑ, τα περιφερειακά προγράμματα, τα ΠΕΠ, τα προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας, τα Interreg, τα δικά μας, τα της εδαφικής συνεργασίας, και τα φυσικά τα διακρατικά όπως το Adrion, το MED, τα διασυνοριακά όπως για παράδειγμα το Ελλάδα-Ιταλία, τα διαπεριφερειακά όπως το Interreg Europe, το Connecting Europe Facility, μια καθόλου αμεληταίο πρόγραμμα, και τα διάφορα αυτά που λέμε έτσι ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία είναι, που πολλοί από εσάς τα ξέρουν, το Horizon, το COSME, το Creative Europe, το πρόγραμμα του τουρισμού και άλλα παρόμοια, τα οποία ουσιαστικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την προετοιμασία και χρηματοδότηση έργων στη μακροπεριφέρεια. Άρα, βλέπουμε ότι το MED είναι μέσα στα προγράμματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη μακροπεριφέρεια. Πολύ γρήγορα βλέπουμε το χάρτη του καινούριου MED, έτσι, αυτός είναι ο χάρτης ο καινούριος MED. Βλέπουμε το χάρτη του αδερφού MED, ας το πω έτσι, που είναι το ENI, το πρώην ENPI, το οποίο έχει χώρες περίπου παρόμοιες περιφέρειες στην ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά έχει και τις άλλες στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
Έτσι. Και επίσης, όπως γνωρίζετε και είδατε προηγουμένως, υπάρχει και το Balkan Med, το Βαλκανικό Μεσογειακό. Αυτά τα τέσσερα προγράμματα, ουσιαστικά, τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε και εδώ οριζοντίως, βλέπουμε και τη χρηματοδότησή τους. Το ENIMED είναι 209, τελικά από τότε που έγινε η διαφάνεια, οριστικοποιήθηκε λίγο ο προϋπολογισμός. Βλέπετε το συνολικό λοιπόν ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ας το πω έτσι, για τη Μεσόγειο θάλασσα γενικότερα. Αυτό είναι το ποσό. Βλέπουμε επίσης, και για να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα υπάρχουν ερωτήσεις, απαντήσεις μετά, ότι υπάρχουν άξονες που είναι ίδιοι, δηλαδή παρόμοιοι για όλα τα προγράμματα, όπως ο άξονας καινοτομίας, αυτός που βλέπετε μπροστά σας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και διασύνδεσης με την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Επίσης, ο άξονας, ο νούμερο 2, είναι γενικά περιβαλλοντικός σε όλα τα προγράμματα, τα τέσσερα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Με κάποια μικρή τροποποίηση με την προτεραιότητα 3, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ότι natural and cultural heritage, ναι, κληρονομιά, ναι, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, είναι ένα γενικό οριζόντιος τομέας. Άρα μπορούμε, υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή δυνατότητες συντονισμού και συνεργασιών, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα από αυτούς τους τομείς και τα έργα που θα γίνουν σε αυτούς τους τομείς στην περιοχή της Μεσογείου. Επίσης υπάρχει και το μόνο πρόγραμμα που έχει έμφαση στα connections που λέμε, transport και energy, δηλαδή μεταφορές και ενέργεια, είναι περισσότερο το Αδριατική Ιόνιο, λόγω του ότι είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί πιστά τη στρατηγική, η οποία στρατηγική του είπε ότι πρέπει, εμείς τα κράτη τέλος πάντων της Αδριατικής Μεσογείου, είπαμε ότι θέλουμε διασυνδέσεις. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι καλά, από αυτό υποφέρει αυτή η μακροπεριφέρεια και είναι, θα έλεγα εγώ, όπως παρακολούθησα και τις διαβουλεύσεις, το νούμερο ένα αίτημα της μακροπεριφέρειας είναι η σύνδεσή της. Να μην παραλείψουμε την προτεραιότητα 4 που υπάρχει στα 3 από τα 4 προγράμματα. Τα 3 είναι τα ΕΤΠΑ, γι' αυτό είναι προγράμματα ΕΤΠΑ. ΕΤΠΑ, ναι, είναι ΕΤΠΑ. Εκτός από το ENIMED, τα οποία μιλάνε για την βελτίωση της διαχείρισης, της διακυβέρνησης και της διαχείρισης στην μεγάλη περιφέρεια, τέλος πάντων, τη Μεσογειακή, το κάθε πρόγραμμα στο δικό του τομέα, αλλά και εδώ υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των προγραμμάτων. Έχω ξεφύγει λίγο από το χρόνο, ολοκληρώνω κάπως. Τώρα, η ενσωμάτωση, πώς γίνεται η ενσωμάτωση που λέμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία και των μακροπεριφερειών και της εδαφικής συνεργασίας στα προγράμματα. Γίνεται καταρχήν γίνεται μέσα στον κανονισμό, δηλαδή υπάρχει και μία υποχρέωση να γίνει, δεν είναι μόνο ότι θέλουμε να γίνει, υπάρχει και μία υποχρέωση από τους κανονισμούς, μέσα από το SES, έτσι, τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, δηλαδή το ΕΣΠΑ 2 για την Ελλάδα, η Partnership Agreement στα αγγλικά, έτσι, εκεί στο λογικό πλαίσιο, μέσα στη στρατηγική και προτεραιότητες, δηλαδή το 1-1, το 2-1 κλπ, εκεί πρέπει να υπάρχουν, να το πω έτσι, αναφορές δεσμευτικές σε αυτά τα θέματα. Στα επιχειρησιακά προγράμματα επίσης και στα προγράμματα της συνεργασίας και Interreg, πάλι στο λογικό πλαίσιο, δηλαδή στρατηγικής προτεραιότητες, στην υλοποίηση και στην εφαρμογή, τα αντίστοιχα κεφάλαια, αλλά και στην υλοποίηση και εφαρμογή πρέπει να υπάρχουν αναφορές για τις συνέργειες, συμπληρωματικότητα και συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων. Στα ελληνικά μπορούμε να πούμε ότι είναι τα 3 σίγμα. Αυτά τα κοιτάμε ως Κομισιόν επίσης στα προγράμματα. Ουσιαστικά μόνο το Σεπτέμβριο περάζανε καμιά εξενταριά από τη δική μας μόνο μονάδα, καμιά εξενταριά επιχειρησιακά προγράμματα από διαφόρων χωρών, μέσα στα οποία προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν αυτά που βλέπετε. Λοιπόν, εδώ σταματάω. Έχουμε μια σειρά από site που θα τα δείτε και έχω και επιπλέον διαφάνειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στις ερωτήσεις είτε στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά η αλήθεια είναι ότι απαντήσατε γενικά στις ερωτήσεις που μπορούμε να θέσουμε. Ειδικότερα για το πρόγραμμα MED,
από ό,τι καταλάβαμε, μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ της στρατηγικής Αδριατικής Ιωνίου και της, του τοπικού επίπεδου, δηλαδή της υλοποίησης και του, του αποτελέσματος σε τοπικό επίπεδο. Αν και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι το ΜΕΔ έχει πολύ μεγαλύτερη εδαφική πτυχή έτσι, από, από τη στρατηγική, αλλά βέβαια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο. Πού ακριβώς και πώς το βλέπετε αυτό και σε ποιους πυλώνες θα μπορούσε, τη στρατηγική θα μπορούσε το πρόγραμμα να μεταφέρει αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο. Ναι, φυσικά, το Μεσογειακό, καταρχήν, όπως το είδατε και στο χάρτη, είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο γεωγραφικά από ότι η μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Αυτό σημαίνει για πρώτη φορά. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε, είναι μια νέα πραγματικότητα στην οποία μπαίνουμε. Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες οργανώνονται μακροπεριφερειακά σιγά-σιγά, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη, πώς να το πω, αποτελεσματικότητα στις δράσεις τους. Παρ' όλα αυτά, η Μεσόγειος εμπεριέχει μέσα μία μακροπεριφέρεια στη μέση της, ας το πω έτσι, πλην της Σερβίας. Η Σερβία δεν ανήκει στο Μεσογειακό πρόγραμμα, ενώ ανήκει στην Αδριατική Ιόνιο. Έτσι. Αυτό δεν πειράζει πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει, αντιθέτως, ότι ήδη το ανέφερε η κυρία Σκαρβέλη, ότι άρχισε ήδη η συνεργασία. Δηλαδή, η συνεργασία γίνεται σε δύο σκέλη. Πρώτο, στο περιεχόμενο των δράσεων που θα σχεδιάσουμε, δηλαδή τις προσκλήσεις που θα βγάλουμε μεθαύριο. Θα πρέπει να βγαίνουν προσκλήσεις που να μιλάνε μεταξύ τους. Το ένα πρόγραμμα μην κάνει αντίθετες από το άλλο, αλλά να είναι συντονισμένα. Οι προσκλήσεις να βγουν την ίδια περίπου εποχή για το ίδιο περίπου θέμα, ας το πω έτσι. Ή αν βγει για μια συγκεκριμένη περιοχή γεωγραφική, είτε να βγει και από το άλλο πρόγραμμα στην ίδια περιοχή, οπότε ενισχύουμε περισσότερο την περιοχή αυτή, ή συμπληρωματικά για τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά το βασικό απ' όλα είναι, πρώτον, το περιεχόμενο λοιπόν των δράσεων, και το δεύτερο είναι ο διοικητικός συντονισμός. Δηλαδή πρέπει να μιλάνε οι διαχειριστικές αρχές μεταξύ τους. Και αυτό έγινε, ήδη έχουν οργανώσει την πρώτη τους συνάντηση, όπου συμφώνησαν να υπάρχει τακτή συνεργασία μεταξύ τους. Γιατί αν δεν υπάρχει, τότε δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Κάθε πρόγραμμα θα είναι κλεισμένο στον εαυτό του, ας πούμε, και δεν είναι νησί το κάθε πρόγραμμα. Το κάθε πρόγραμμα δεν είναι νησί μόνο του, υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κατσιγιάννη, πώς θα μπορούσαμε, δηλαδή θα μπορούσε ένας καλύτερος συντονισμός και διακυβέρνηση των προγραμμάτων της αδερφικής συνεργασίας στη Μεσόγειο να οδηγήσει στην καλύτερη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή όλη αυτή η συνεργασία που προτείνουμε να κάνουμε και που βλέπουμε ότι γίνεται, γιατί σαφέστατα τουλάχιστον από θεματική άποψη μπορεί να γίνει. Θα μπορέσει έτσι να είναι μία λύση για την καλύτερη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ναι, όπως ήδη είπα και πριν, οι κανονισμοί σε μεγάλο βαθμό έκαναν επιλογές για μας. Δηλαδή, ό,τι μπορέσαμε ως χώρες, ενώ όταν γράφαμε τους κανονισμούς, έγιναν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις. Οι κανονισμοί πάντως βάλαν κάποια όρια στις επιλογές που μπορούσαμε να έχουμε στα προγράμματα. Άρα, η δική μας έμφαση ήδη από την κατάρτιση των προγραμμάτων, πόσο μάλλον στην υλοποίηση, είναι να εξασφαλίσουμε αυτό το concentration που ονόμασαν οι κανονισμοί. Που για μας στην πράξη, θεωρώ ότι και σαν πολίτης δηλαδή, βλέποντας το συνεχώς, προσπαθώ να το βλέπω σαν πολίτης περισσότερο, έχει την έννοια της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων. Άρα, όχι πράγματα διπλά, αλλά πράγματα συμπληρωματικά, πράγματα που χτίζουν το ένα πάνω στο άλλο. Γιατί να επαναλαμβάνονται. Ώρα, σίγουρα το κριτήριο εδώ και ο τρόπος είναι η επικοινωνία, όπως είπε ήδη και ο κύριος Σοφός. Και εδώ θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του ΜΕΔ, ειδικά στο στοιχείο αυτό, στον άξονα αυτό τον τέταρτο, που αποφασίσαμε να αφιερωθεί στα θέματα γενικά υποστήριξης, διακυβέρνησης, αν μπορώ να πω τον όρο, της Μεσογείου. Εκεί η ιδέα μας ήταν πάρα πολύ απλή. Δεν μας νοιάζει αν υπάρχει μακροπεριφέρεια στη Μεσόγειο, αν θα γίνει ποτέ. Είπαμε δηλαδή, συζητώντας σαν ομάδα διακρατική, ότι εντάξει, κάπου υπάρχουν πράγματα που επιβάλλονται από μια μακροπεριφέρεια. Όπως πολύ σωστά είπε σήμερα ο κ. Σοφός, είναι ένα πρόγραμμα που εκ των πραγμάτων έχει στην αγκαλιά του μια μακροπεριφέρεια. Άρα πρέπει να το λαμβάνει και το λαμβάνει υπόψη στο σχεδιασμό του και στην υλοποίηση θα το λάβουμε όλοι υπόψη. Εμείς όμως, σαν Μεσόγειος, δηλαδή η μεγαλύτερη αγκαλιά προγραμμάτων που είναι η Μεσόγειος, και υπάρχουν μέσα διασυνοριακά, διακρατικά, όλα περνούν από τη Μεσόγειο και με τις τρίτες χώρες, με όλο τον κόσμο.
δεν θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μπαίνουμε ήδη στη δεύτερη περίοδο ενιαίου προγράμματος, πόσο μάλλον που υπάρχει και ένα παρελθόν. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που κάναν προγράμματα συνεργασίας. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο άξονας. Να κάνουμε το Μεσογειακό Πρόγραμμα χώρο επικοινωνίας για όλα τα προγράμματα. Και θα το κάνουμε μόνο αν μας βοηθήσετε όλοι σε αυτό. Και οι διαχειριστικές μεταξύ μας να επικοινωνούμε και να επικοινωνήσουμε. Εμείς ήδη είμαστε μια διαχειριστική που ενσωματώνουμε πολλές διαχειριστικές και όπου δεν είμαστε διαχειριστικοί, εκπροσωπούμε τη χώρα στα προγράμματα όπως το ΜΕΔ. Άρα, σε έναν βαθμό, έχουμε ένα στοιχείο στα χέρια μας. Θέλουμε σε όλα τα επίπεδα να συμβεί αυτό. Και αυτό είναι κάτι που το συζητούμε από κοινού για να έχουμε ενδεχομένως θεματικές συναντήσεις και συνεννοήσεις. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι στο περιβάλλον αυτό που συμβαίνει είναι συμπληρωματικό από όλους. Ενδεχομένως καλώντας αυτούς που κάνουν πράγματα για το περιβάλλον σε διάφορα επίπεδα, να δούμε ποιοι είμαστε, τι πόρους έχουμε και μετά να κατευθύνουμε τα πράγματα. Και θέλω να κλείσω παίρνοντας κάτι από την συνεχιζόμενη αξιολόγηση του προγράμματος ΜΕΔ. Εκεί λοιπόν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Delphi Consultation. Μια μεθοδολογία δηλαδή που οι κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούν πολύ σαν ποιοτικό εργαλείο και όπου στην ουσία δουλεύεις με ένα πάνελ συνεντεύξεων ανθρώπων που, από τους οποίους παίρνεις συνέντευξεις με διαβαθμίσεις. Δηλαδή έχεις κάποιες πρώτες ερωτήσεις, χρειάζεται μια πρώτη θεωρία, συνθετική θεωρία με βάση τις απαντήσεις τους, ένα είδος grounded theory αν μου επιτρέπετε να το πω, και πάνω σε εκείνο περνά σε δεύτερο επίπεδο, σε τρίτο επίπεδο και έρχονται αντιμέτωποι με τις θέσεις, τις συνθετικές θέσεις που δώσανε. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα εργαλεία για να δουλέψει κανείς σε χώρο συνεργασίας. Εκεί λοιπόν αναδείχθηκαν πραγματικά πράγματα που μας είναι πολύτιμα για τη νέα περίοδο. Αυτά τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν την επικοινωνία να κάνουμε τόσα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αναδείχθηκαν τρεις μεγάλοι τομείς. Ο ένας ήταν προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ότι δεν υπάρχει ένα όραμα για αυτό που θα συμβεί. Δηλαδή, ο καθένας δουλεύει στο πρόγραμμά του, δουλεύει στο μεγάλο του έργο ενδεχομένως, στο σούπερ στρατηγικό, αλλά δεν υπάρχει αυτό που τα ενώνει. Το δεύτερο που βρήκε, γιατί ήταν τρία τα βασικά αποτελέσματα στο τέλος, είχε πάλι να κάνει κάτι με το πρώτο, γιατί αναφερόταν σε θεσμικά και διοικητικά και άλλα εμπόδια και στενώσεις που δημιουργούνται, που πάλι είχε να κάνει με το πώς επικοινωνούν μεταξύ τους οι φορείς σε όλα τα επίπεδα. Και το πώς από χώρα σε χώρα, κάπου έχεις προστιθέμενη αξία, όπως ενδεχομένως στη δική μας υπηρεσία, που πολλά προγράμματα, όλη η συνεργασία περνά από εκεί. Κάπου όμως θα πρέπει να συσφίξουμε τη σχέση με τα περιφερειακά προγράμματα, παρότι η έδρα μας είναι δίπλα με ένα περιφερειακό. Και το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις. Στην Ιταλία κάτι άλλο. Στη Γαλλία επίσης. Δηλαδή, η χώρα, κάθε χώρα με την κουλτούρα της, είχαν τέτοια θέματα αποσπασματικότητας. Και αυτό μας οδηγεί στο τρίτο και τελικό συμπέρασμα της μελέτης, που είναι για το πόσο μόνα είναι τα προγράμματα συνεργασίας και ο χώρος συνεργασίας. Και αυτό είναι κάτι που το μοιραζόμαστε και σε συναντήσεις με όλη τη συναδέλφους της υπόλοιπης Ευρώπης. Και πρέπει επίσης να βοηθήσετε όλοι που συμμετέχετε στη συνεργασία για να το κάνουμε. Δηλαδή, να βγούμε προς τα έξω, να συνεργαστούμε με τα κλασικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, κάντε αυτό το μεγάλο σχέδιο για τον τομέα σας. Αυτό όμως το σχέδιο να έχετε στο νου ότι μπορεί να πρέπει το κομμάτι των μεγάλων επενδύσεων ενδεχομένως να το προωθήσετε μέσα από ένα τομεακό, μέσα από ένα περιφερειακό. Τα προγράμματα συνεργασίας δεν έχουν χρήματα, πόρους για βαριά υποδομή. Και γιατί να τα έχουν? Πρέπει να λειτουργήσουμε με πολλούς άλλους που είναι πολύ μακριά από την περιοχή μας. Άρα θέλουμε άλλα πράγματα, άλλη ανταλλαγή. Θέλουμε δικτυώσεις, θέλουμε πιο soft ενέργειες που λέμε. Και αυτό μπορεί να γίνει, ώστε το μεγάλο σχέδιο που θα δημιουργήσετε για μια παρέμβαση να έρθουν πολλά προγράμματα και να το κάνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα επενέλθουμε σε αυτό το κομμάτι και στην τελευταία συνενότητα, μετά το γεύμα, όπου θα μιλήσουμε ακριβώς για την ενσωμάτωση και την συνεργασία με τα ΠΕΠ, επιχειρησιακά κλπ. Οπότε θα ξανάρθουμε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, μετά το γεύμα. Θα κλείσουμε τώρα αυτή την ενότητα με μια τελευταία ερώτηση προς την Κωνσταντία, προς την Κύπρο. Πιστεύετε ότι αυτή η μεταφορά, η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, το mainstream αυτό που λέμε, είναι μια κοινή πρόκληση για όλα τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας? Και το λέω από την πλευρά της Κύπρου, με τα προγράμματα που εσείς παρακολουθείτε. Πώς προτείνετε εσείς να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα στα προγράμματα όπου επιπτεί η Κύπρος?
Σίγουρα, όπως και όλοι νομίζω που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα, συμφωνούν ότι το να κοιτάζουμε μεμονωμένα ένα-ένα πρόγραμμα και να παίρνουμε αποτελέσματα από κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει μια στρατηγική και μια σύνδεση μεταξύ τους, δεν θα έχει και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Όταν ο στόχος είναι να μπορούμε να συνδέσουμε τόσο τα εθνικά μας προγράμματα, όσο και τα προγράμματα ταφικής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουμε. Τώρα στην Κύπρο δεν έχουμε βρει ακόμα αυτόν τον μηχανισμό, δουλεύουμε σε αυτό. Η μονάδα ταφικής συνεργασίας στην οποία ανήκω εγώ είναι μέλος της διαχειριστικής αρχής στην Κύπρο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι συνεργασία με τους συναδέλφους μας. Αυτός είναι ο αρχικός τρόπος που μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, να αναφερθώ σε μια διαφάνεια που υπήρχε στην παρουσίαση του κυρίου Σοφού, όπου ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπου μπήκαν μαζί προτεραιότητες, οι σχετικές προτεραιότητες των τεσσάρων προγραμμάτων. Και φαίνεται πραγματικά ότι αυτά τα τέσσερα προγράμματα, που είναι ουσιαστικά στην ίδια περιοχή, έχουν να προσφέρουν στους ίδιους τομείς. Και το νόημα είναι ότι έχουμε περιορισμένους πόρους, και δεν μπορούμε να τους σπαταλούμε κάνοντας διπλά ή τριπλά ίδια έργα. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος, που είναι το διασυνοριακό μεταξύ των χωρών μας, στο οποίο έχουν αποφασιστεί οι τρεις άξονες προτεραιότητας, και θα τους αναφέρω απλά και μόνο για να δείτε ότι και σε αυτό το πρόγραμμα, που είναι στη Μεσόγειο, είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι, περίπου το προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60 εκατομμύρια για την προγραμματική 14-20, και ο ένας άξονας αφορά την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα όσον αφορά την καινοτομία και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και επίσης όσον αφορά την πρόσβαση τους στα συστήματα τεχνολογίας, τα ICTs. Η δεύτερη προτεραιότητα, όπως και στα άλλα προγράμματα, είναι το περιβάλλον, είναι η αποδοτική χρήση ενέργειας και μεταφορές. Και ο τρίτος άξονας προτεραιότητας είναι το περιβάλλον και συγκεκριμένα διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και η προλήψη κινδύνων. Οπότε βλέπετε πόσο συνδεδεμένα είναι όλα αυτά. Χρειάζεται μόνο εμείς να τα συνδέσουμε. Αυτό ακριβώς. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει έδαφος για συνεργασία. Ακριβώς. Σε επίπεδο σχεδιασμού έγινε ήδη, συνεργαστήκαμε, έγινε, τώρα είναι στην υλοποίηση, οπότε και από πλευράς προγράμματος βέβαια, αλλά και από πλευράς κατευθείαν των φορέων που θα υλοποιήσουν τα αέρα, να υλοποιήσουμε με συνέργεια και αλληλεπίδραση τα αέρα μας και να μην δουλεύουμε ο καθένας ξεχωριστά, νομίζοντας ότι είμαστε μόνοι στον κόσμο και δεν υπάρχουν άλλοι που κάνουν πράγματα που έχουν μεγάλη συνάφεια με τα δικά μας. Θα κλείσουμε εδώ αυτή την ενότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν το γεύμα, σας καλούμε να κατέβουμε όλοι μαζί στο μείον ένα, όπου έχουμε την έκθεση με κάποια αποτελέσματα αέρων. Οπότε να κατέβουμε πρώτα όλοι μαζί κάτω και μετά πάμε για το γεύμα. Στο μείον ένα. Α, το γεύμα, σε ποιο όροφο το γεύμα? Και το γεύμα το έχουμε στο πρώτο όροφο. Και μετά ερχόμαστε πάλι εδώ στις 3 η ώρα για να κλείσουμε με ένα από τα σημαντικότερα θέματα, που είναι το πώς να γίνει συμπληρωματικότητα με τα περιστατικά και τα τομεακά προγράμματα.